Με το πολιτικό θερμόμετρο να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο και τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη, η σύγχυση και η ανησυχία που έχει δημιουργηθεί στους πολίτες δεν έχει προηγούμενο. Άνθρωποι απογοητευμένοι και απελπισμένοι δίνουν τις δικές τους απαντήσεις για το τι θα ήταν καλύτερο να γίνει και αν μία ακόμα εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να βγάλει την Ελλάδα από το αδιέξοδο που βρίσκεται. Ό,τι έγιναν αυτές οι εκλογές θα γίνουν πάλι. Δηλαδή, χάος. Εγώ βλέπω ένα χάος, τίποτε άλλο. Και θα πάμε και θα χαντακωθούμε. Θα ξαναπάμε. Θα ξαναπάμε γιατί δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση, οπότε το πιο πιθανόν είναι να ξαναγίνουν εκλογές. Νομίζουμε ότι απελπισία τα πράγματα, θα δούμε. Πάμε για να ανοίξουν τα μάτια μας, τίποτε άλλο. Να μην υπάρχει αυτή η ανομαλία μεταξύ των 10 κομμάτων που είναι. Δηλαδή ελπίζετε σε ένα καλύτερο μέλλον μετά τις εκλογές. Κατά τη γνώμη μου. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν ξέρω τι θα γίνουμε. Εγώ βλέπω ότι τα νιάτα δεν έχουν δουλειά και αυτό με καίει πιο πολύ. Λες εμείς σε αυτή την ηλικία, άντε, πήραμε μια χαζοσύνταξη και τελειώνουμε. Αυτά τα παιδιά που ξαναγυρνά στο σπίτι τους, εκλογές πιστεύω ότι θα ξαναγίνουν. Δεν πρόκειται. Ο Έλληνας απανέκαθεν από τα χρόνια τα παλιά ποτέ δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Την πληρώνει ο κόσμος.